Να δούμε τώρα τι γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τη βοήθεια του Μιχάλη Ιγνατίου. Είναι ένα ερώτημα, Μιχάλη, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Αν ανησυχεί η Ουάσιγκτον για όσα κάνει ο κύριος Ερντογάν και για τον τρόπο με τον οποίο αναδιαμορφώνει ισορροπίες. Νίκη, καλησπέρα. Ανησυχούν. Ανησυχούν, ναι. Η Αμερικανική κυβέρνηση, λοιπόν, ανησυχεί και ουσιαστικά απορρίπτει αυτές τις επιθέσεις του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον ξένων ηγετών και ειδικά κατά του πρόεδρου της Γαλλίας, του Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και αυτής της ίδιας της Αμερικής, Νίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη συμπεριφορά του Ισλαμιστή Πρόεδρου της Τουρκίας, αλλά επιδεικνύεται μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μία στάση, ξέρεις, αυτό που λέμε, ας περιμένουμε και θα δούμε. Και αυτό δεν βοηθά την όλη κατάσταση, διότι ο Ερντογάν γίνεται όλο και πιο απειλητικός και είναι φανερό και πρόκειται για προσωπική μου γνώμη ότι ο Ερντογάν δρά και αντιδρά ως να εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε συνδυασμό με τις φιλοδοξίες του να ηγηθεί το μουσουλμάνο σε όλο τον κόσμο. Υποβάλαμε το Open συγκεκριμένη ερώτηση στο State Department για τις επιθέσεις του Ερντογάν εναντίον του Προέδρου της Γαλλίας και ρωτήσαμε συγκεκριμένα για τους γνωστούς ισχυρισμούς του Προέδρου της Τουρκίας για τα περί ψυχασθένειας του κυρίου Μακρόν. Και ο εκπρόσωπος του State Department με γραπτή ανακοίνωση μας είπε ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ακράδαντα ότι οι διαμάχες εντός της Δυτικής Συμμαχίας εξυπηρετούν μόνο τους αντιπάλους μας. Και βεβαίως όταν οι Αμερικανοί ομιλούν για τους αντιπάλους τους εννοούν τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες όπως υποστηρίζουν εδώ προσπαθούν να διασπάσουν τον ΝΑΤΟ και να πάρουν τον έλεγχο από τους Αμερικανούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχω μιλήσει με αναλυτές οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτό ακριβώς κάνει ο Ερντογάν. Αυτοί είναι πιο προχωρημένοι, θεωρούν ότι εκτελεί υπηρεσία που εξυπηρετεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ όπως μου είπαν έχει δημοσιοποιηθεί ότι ξεκίνησε και στενές σχέσεις εμπορικές και άλλες σχέσεις με τους Κινέζους, οι οποίοι υποτίθεται δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την τουρκική οικονομία. Και πάντως είναι περίεργο, Νίκη, ότι ενώ οι Αμερικανοί γνωρίζουν όλες αυτές τις εχθρικές αντιδυτικές ενέργειες της Τουρκίας, δεν κάνουν κάτι εξακολουθούν... γι' αυτό. Ναι, ναι, εξακολουθούν να μην προχωρούν σε ό,τι, ξέρεις, σε ό,τι επιτάσσουν οι Αμερικανικοί νόμοι. Οι Αμερικανικοί νόμοι απαιτούν κυρώσεις. Αρκετοί ομάδες και αναλυτές εδώ πιστεύουν ότι οι κυρώσεις θα επαναφέρουν την Τουρκία στην τάξη. Νομίζω ότι έχουν δίκιο. Τώρα, να πούμε και για το θέμα του ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το θέμα ήρθε πάλι στην επιφάνεια σήμερα. Με την τριμερή του Ισραήλ, με την Ελλάδα και την Κύπρο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, οι Αμερικανοί, Νίκη, είναι πολύ υποστηρικτικοί αυτής, ειδικά στις τριμερούς αυτής. Διότι καλύπτει την πιο σημαντική γραμμή άμυνας, αλλά και επίθεση στη Μεσόγειο. Δηλαδή ξεκινά από την Αθήνα και μέσω της Λευκωσίας πάει μέχρι την Ιερουσαλήμ. Αυτό το τόξο ενδιαφέρει τη Ουάσιγκτον, θυμίζω, Μιχάλη, μας εξηγούσες και για ποιο λόγο μετήχε σε μία από αυτές τις συναντήσεις από ρόλο παρατηρητή και επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας. Δεν καθόλου τυχαία. Έτσι, έτσι, Νίκη. Πολύ καλά το θύμε. Πολύ καλά έκανες και το θύμησες. Ήταν στην Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αποφασιστεί να λάβει μέρος στην επόμενη τριμερή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα ποιος θα είναι, δεν ξέρουμε, Νίκη, αυτή τη στιγμή. Ήδη ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο Τζέφρι Πάιατ, που είναι πίσω από όλα, να ξέρεις, χαιρέτησε τη σημερινή τριμερή ως μεγάλη στρατηγική σημασία και είπε ότι σύντομα θα προσθεθεί ξανά και η Αμερική. Τρεις συν ένας, λοιπόν, και ο ένας αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός, είναι οι ΗΠΑ. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Γυνατή.